Χαίρετε, κυρίω πάντοτε. Στην σημερινή μα συνάντηση θα μιλήσουμε για την ανάληψη του κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τι ακριβώ δηλαδή εορτάζουμε κατά την εορτή τη Θεία του Χριστού Αναλήψεως. Σαράντα ημέρε διέμεινε πάνω στη Γη ο Χριστός μετά από την εκνεκρόν ανάστασή του. Εμφανιζόμενο συνεχώ σε διάφορου τόπου στου μαθητέ του, με του οποίου και συνομίλησε και συνέφαγε και συνέπιε, κάνοντας με όλα αυτά βεβαιότερη την Ανάστασή Του. Ο Χριστός μας επί 40 ημέρες εμφανιζόταν στους μαθητές Του, έτρωγε μαζί Τους και έπινε, για να εννοήσουν πραγματικά ότι ανέστη εκ των νεκρών. Την 40 ημέρα από την Ανάστασή Του, ημέρα 5η, 3η του μηνός Μαΐου του 33 μετά Χριστόν, εμφανίστηκε ξανά ο Χριστός στους Αγίους Αποστόλους στην Ιερουσαλήμ και αφού του είπε πολλά προηγουμένως, του έδωσε έπειτα την τελευταία του εντολή να πάνε και να κηρύξουν το όνομά του σε όλα τα έθνη, κάνοντας την αρχή από την Ιερουσαλήμ. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. «Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δεαπιστής σας κατακριθήσετε». Επίσης τους είπε ότι θα τους διαφυλάσει καθ' όλη τη διάρκεια του κηρύγματος και δεν θα πάθουν κακό. Ακόμα και σε φίδια και σκορπιούς επάνω θα πατήσουν και δεν θα πάθουν κακό. Όπως επίσης οι ειδωλολάτρες και οι εχθροί του Χριστού θα τους δώσουν να πιούν δηλητήρια και φαρμάκια κι όμως η χάρη του Θεού θα τους διαφυλάξει. Σε αρρώστους θα ακουμπήσουν τα χέρια τους και θα γίνουν υγιείς. Αυτά λοιπόν τους είπε ο Χριστός και τους είπε να μην απελπίζονται και να έχουν θάρρος, διότι δεν θα τους αφήσει ορφανούς, αλλά θα στείλει το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο εκπορεύεται εκ του Πατρός και αποστέλλεται δια του Ιού για να τους στηρίξει στο κήρυγμα και να τους δώσει θάρρος και δύναμη. Και οι Απόστολοι έπειτα από την επιφύτηση του Παναγίου Πνεύματος πραγματικά έλαβαν δύναμη, θάρρος και άνοιξαν εντελώς τα μάτια τους και κατάλαβαν τις γραφές και φωτίστηκαν από το Πανάγιο Πνεύμα το οποίο κατήλθε με τη μορφή πυρήνων γλωσσών την ημέρα της Πεντηκοστής, 50 ημέρες μετά από την Ανάσταση. Αφού τους είπε αυτές τις τελευταίες διδαχές ο Κύριος, τους οδήγησε στο όρο των ελαιών και υψώνοντας τα χέρια του τους ευλόγησε. Και ενώ έλεγε ακόμη τα τελευταία λόγια της πατρικής του ευλογίας, αποχωρίστηκε από αυτούς και υψώθηκε προς τον ουρανό. Ευθύς νεφέλη φωτεινή, δείγμα της θείας του μεγαλειότητος, τον υποδέχθηκε και επάνω της καθισμένος, σαν σε όχημα βασιλικό, ανέβαινε προς τον ουρανό και σε λίγο αποκρυβόταν από τους μαθητάς, οι οποίοι παρέμεναν έχοντες τα μάτια τους στραμμένα προς τον ουρανό. Τότε φανερώθηκαν δύο άγγελοι λευκοφορεμένοι και τους είπαν «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι στέκεστε βλέποντες εις τον ουρανόν». Αυτός ο Ιησούς που ανελήφθη από σας στον ουρανό θα έλθει πάλι ο ίδιος με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να ανεβαίνει στον ουρανό. Θα έλθει δηλαδή ο Χριστός μας καθημένος επί των νεφελών του ουρανού με όλη του τη θεϊκή δόξα, κατά την Δευτέρα του παρουσία για να κρίνει τα σύμπαντα ως δικαιοκρίτης και να αποδώσει δικαιοσύνη στον καθένα μας σύμφωνα με τα έργα τα οποία πράξαμε επί της γης. Αυτά τα λόγια συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν τα περί του Υιού και Λόγου του Θεού δογματιζόμενα στο σύμβολο της πίστεως και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς. Έτσι λοιπόν ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός αφού εξεπλήρωσε όλη την υπερημών οικονομία ανέβηκε με δόξα στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Οι δε οι ιεροί μαθητέ του επέστρεψαν από το όρο των ελαιών στην Ιερουσαλήμ, χαίροντας για την υπόσχεση του Παναγίου Πνεύματος. Και έκαναν υπακοή στον Λόγο του Χριστού που τους είπε «Μην φύγετε από την Ιερουσαλήμ, με χρυσό του ενδυθείτε δύναμιν εξήψου, δηλαδή με χρυσό του λάβετε το Πανάγιο Πνεύμα. Α σημειωθεί ότι το όρο των ελαιών απήχε από την Ιερουσαλήμ τόσο διάστημα, όσο ήταν ορισμένο για τους Ιουδαίους να βαδίζουν κατά την ημέρα του Σαββάτου. Γι' αυτό και Σαββάτου οδός λεγόταν το διάστημα εκείνο. Περίπου ένα μίλι ήταν η απόσταση. Η Εκκλησία μας χαίρεται διότι ο Χριστός ανελήφθη. Είναι μια παράδοξη χαρά, χαρά πνευματική, η οποία οφείλεται στην βεβαιότητα ότι θα έλθει ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, σύμφωνα με την υπόσχεση του Χριστού. Η αναχώρηση του Χριστού δεν είναι αληθινός χωρισμός. Ο Κύριος Ιησούς βρίσκεται μαζί μας πάσα στα σημέρας, έως τη συντελεία του αιώνος. Ο Χριστός δεν απουσιάζει από μας μετά από την ανάληψή Του στους ουρανούς. Είναι μαζί μας δια των μυστηρίων της Εκκλησίας Του δια της προσευχής και γενικώ δια της πανταχού παρουσίας Του. Είναι η κεφαλή μας ως κεφαλή της Εκκλησίας. Η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν και ψάλουμε σήμερα, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός, χαροποιήσα στους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Και επίσης ανελήφθης εν δόξη «Ο των αγγέλων βασιλεύς, τον παράκλητον ημίν εκ του Πατρός αποστήλε». Δηλαδή, με την ανάληψή σου Χριστέ ο Θεός, στου τους Αποστόλους, διότι τους υποσχέθηκες το Άγιο Πνεύμα. Η ανάληψη υπήρξε προϋπόθεση για να έλθει σε μας το Πανάγιο Πνεύμα Σου. Η παρουσία λοιπόν του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία συνυπονοεί και την παρουσία του Κυρίου, σύμφωνα με τον λόγο του ότι θα είναι μαζί μας πάσα στα σημέρας, έως τη συντελεία των αιώνων. Η βεβαιότητα της χορηγίας των πνευματικών δωρεών είναι ο βαθύς λόγος της χαράς που αισθάνεται η Εκκλησία γύρω από το γεγονός της αναλήψεως του Χριστού. Οι εμφανίσεις του Χριστού μετά από την Ανάσταση μετέτρεψαν τους δειλούς ψαράδες της Γαλιλαίας που την νύχτα του μυστικού δείπνου τον εγκατέλειψαν και έφυγαν για να σώσουν τη ζωή τους, τους μετέτρεψε σε θεοκήρικες αποστόλους, με σπουδαίο μαρτυρικό φρόνημα και ομολογία της πίστεως και απεκατέστησαν την κλονισμένη πίστη τους. Κατά την διάρκεια των εμφανίσεων αυτών, ο Κύριος συνέχισε την διδασκαλία του για την Βασιλεία του Θεού και την προσωπική του ταυτότητα. Αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών και Θεόν μου και Θεόν ημών, είπε στην Μαρία τη Μαγδαληνή την ημέρα της Αναστάσεως. Ο Χριστός είπε «Ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας». Η διαφορά που παρατηρείται μεταξύ το «μου» και «ημών» δείχνει ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού εκφύσεως, ενώ εμείς γίναμε οι του Θεού, υιοθετηθέντε, κατά χάριν ιοί ή του Θεού, παιδιά του Θεού. Ο Χριστό έδωσε ακόμη στου μαθητέ του την εξουσία του δεσμήν και λύην. Λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την ον αφήτε τα σαμαρτίας αφήενται αυτής, αν την ον κρατείτε και κράτηντε και τους απέστειλε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου του, βαπτίζοντες εις το όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Και στο σημείο αυτό βλέπουμε ότι ο Χριστός ομιλεί ξεκάθαρα περί της τριαδικότητας του Θεού. Η ανάληψη είναι η τελευταία πράξη της αποστολής του Χριστού στην γη και αντιπροσωπεύει την εσχατολογική αποκατάσταση και δόξα του ανθρώπου δηλαδή την ενθρόνησή του στα δεξιά του πατρός, εις την υπάρχουσαν θείαν βασιλείαν. Ο Χριστός ως άνθρωπος και εν δυνάμει ολόκληρη η ανθρωπότητα στο πρόσωπό του, έγιναν δεκτοί εντός της ζωής της Αγίας Τριάδος. Χωρίς την ανάληψη δεν θα είχαμε την επιφύτηση του Παναγίου Πνεύματος. Ο Χριστός έπρεπε να ενώσει τον άνθρωπο τελείως με το Θεό στην ουράνια βασιλεία. Πριν κάθε άνθρωπος λάβει αυτήν την ένωση, δια προσωπικού τρόπου από το Άγιο Πνεύμα. Συμφέρει νημήν ή να εγώ απέλθω. Εάν μη απέλθω, ο παράκλητος ούτε ελεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς». Κατά Ιωάννην 16,7 και να διευκρινίσουμε ότι ο Χριστός ύστερα από την Ανάστασή Του δεν απέβαλε την ανθρώπινη φύση που έλαβε ως βδελικτή αλλά την αγίασε και την ανέβασε στον ουρανό στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Βλέπετε πόσο μεγάλη τιμή μας έκανε ο Χριστός όχι μόνο έλαβε σάρκα και οστά ανθρώπινα που ο άνθρωπος ήταν πλάσμα του και το πλάσμα είναι κατώτερο από τον δημιουργό, από τον πλάστη, καταδέχθηκε λοιπόν ο Χριστός να ενδυθεί τη σάρκα που έδωσε στο δημιούργημά του και όχι μόνο να την ενδυθεί, αλλά και να την θεοποιήσει, να την αγιάσει και να την αφθαρτοποιήσει. Με την εορτή της Χριστού Αναλήψεως κλείνει τυπικά η περίοδος η Αναστάσιμη δεν ψάλεται πλέον το Χριστός Ανέστη στις ακολουθίες. Η Πασχάλιος χαρά όμως της Εκκλησίας παραμένει, αφού κάθε Θεία Λειτουργία είναι ανάμνησης του πάθους και της Αναστάσεως του Χριστού. Μπορεί μεν η περίοδος του Σαρανταημέρου του Πάσχα να τελείωσε, αλλά όμως μην ξεχνάμε ότι κάθε Κυριακή εορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού. Γι' αυτό και το Σαββάτο Εσπέρας και την Κυριακή πρωί στις ακολουθίες αυτές ψάλλονται αναστάσιμα τροπάρια. Ο εν δόξη Αφιμών αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, να μας δίδει δύναμη στον πνευματικό μας αγώνα, να μπορέσουμε και εμείς να φτάσουμε προς την θέωση, προς την τελειότητα, για να μπορούμε και εμείς να εισέλθουμε στην Βασιλεία Του, όπου είναι εκεί και μας περιμένει όλους, να μετανοήσουμε, να κάνουμε αυτήν την μεγάλη αλλαγή μέσα μας, να απαρνηθούμε τον αμαρτωλό κόσμο με τις ειδονές και τις απατηλές απολαύσεις, να νεκρώσουμε τα αμαρτωλά μέλη τα επί της γης και να είμαστε αρεστοί στο Χριστό. Και η απόλυτη μέρη μα μας θα πρέπει να είναι το πώς θα αρέσουμε σε Αυτόν και το πώς θα πάμε κοντά Του για να συμβασιλεύσουμε μαζί Του εις τους αιώνα των αιώνων. Αμήν γέννητο. Έτι πολλά και πανεφρόσινα εν Χριστώ Ιησού, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. <Ρελίου> εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών χαροποίησαν στους μαθητές τη Ευαγγελία του Αγίου Πνεύματος